Θα πω λίγο στην αρχή ότι δεδομένου του στρατηγικού πλαισίου όπως τέθηκε ήδη από τους προλαλήσαντες, ανακεφαλαιώνω σε τρεις λέξεις. Στροφή της οικονομίας προς εξωστρέφεια, καινοτομία προς τη θέμενη αξία. Με όπλο κυρίως το υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και τις ικανότητες του. Και με δεδομένο το μεγάλο πρόβλημα που επίσης υπόθηκε ότι έχουμε ουσιαστικά μια οικονομία που κατά τη διάρκεια της κρίσης ειδικά και ειδικότερα το τραπεζικό σύστημα έπαψε να παίζει το ρόλο του στην χρηματοδότηση της οικονομίας. Έπρεπε λοιπόν να προσανατολίσουμε τα δικά μας τα εργαλεία του δημοσίου, να υπηρετήσουν και τη στρατηγική αυτή, αλλά και να ξεπεράσουν, αν είναι δυνατόν, να επιταχύνουν ίσως την κινητοποίηση των κεφαλαίων των ιδιωτικών και των τραπεζικών. Αυτή τη στιγμή παρουσιάσαμε πριν μια εβδομάδα στις τράπεζες και σε λίγο νομίζω θα μπορεί να διανεμηθεί και ευρύτερα ένα σύνολο δράσεων από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από όλους τους φορείς του Υπουργείου Οικονομίας, ΕΤΕΑΝ, όλες τις συνεργασίες με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κτλ. 54 δράσεων που αφορούν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη τριετία, για τον χρόνο που περνάει σήμερα. Το μεγαλύτερο μέρος εκτός από 14 είναι ήδη ενεργοποιημένες, 14 είναι στα σκαριά και είναι σε διαδικασία υλοποίησης. Αυτά τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ κινητοποιούν άλλα 5 δισεκατομμύρια ευρώ τραπεζικά κεφάλαια, ιδιωτικά κεφάλαια, κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κτλ. Άρα έχουμε για την επόμενη τριετία 12 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικές επενδύσεις μόνο για την επιχειρηματικότητα, δεν αναφέρομαι στο κομμάτι των δημοσίων έργων ή έμεσων άλλων τρόπων που οι δημόσιες επενδύσεις λειτουργούν στην οικονομία. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι μια καλή μαγιά για να, για να μπορέσουμε να δούμε ένα ορατό αποτέλεσμα στη χρηματοδότηση, που είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτά τα λεφτά, από αυτά τα λεφτά που είπα, το 99% στοχεύει μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκλειστικά και το μεγαλύτερο μέρος αυτών πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή έχουμε στοχεύσει και σε εργαλεία που δεν φτάνουν καν στο ύψος του που με βάση την κοινοτική οδηγία θεωρείται κάποια επιχείρηση μικρομεσαία. Κάτω από 50 εργαζόμενους, κάτω από 10 εργαζόμενους κτλ. Μέσα σε αυτά λοιπόν τα εργαλεία ένα σημαντικό ρόλο κατέχει και το νομοσχέδιο για τις μικροχρηματοδοτήσεις και εδώ θα πω μερικές κουβέντες για να αποσαφηνίσω λίγο τι είναι αυτό το πράγμα, τι κάνουμε, ποιους αφορά, σε ποιους απευθύνεται, με ποιες προϋποθέσεις δίνεται, ποιοι θα το παρέχουν. Καταρχήν να πούμε ότι η μικροχρηματοδότηση είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται σε όλη την Ευρώπη, πλην της χώρας μας και πιθανόν της Αλβανίας, και στα πρώην Ανατολικά κράτη και προφανώς στη Δυτική Ευρώπη. Και υπάρχει ένας κώδικας καλής πρακτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις μικροχρηματοδοτήσεις που αναφέρει κάποια στοιχεία για το πώς διαρθρώνεται και ποιοι πρέπει να είναι οι κανόνες, η βάση των κανόνων για όλη την Ευρώπη. Εκεί λοιπόν αναφέρεται ότι η μικροχρηματοδότηση είναι καταρχήν μια χρηματοδότηση δανειακού τύπου, κατά κύριο λόγο, ύψους μέχρι 25.000 ευρώ. Προσοχή, δεν είναι οποιαδήποτε χρηματοδότηση μέχρι 25.000 ευρώ. Είναι μια χρηματοδότηση που καλύπτει κάποιες προϋποθέσεις για να ορίζεται ως μικροχρηματοδότηση και να βγαίνει από το κλασικό τύπου δάνειο που θα παίρνει κανείς από την τράπεζα. Δύο κυρία χαρακτηριστικά. Δεν ζητιέται για την χορήγηση αυτής της μικροπίστωσης εμπράγματη ασφάλεια, εξασφάλιση, άρα υποθήκη σε ακίνητα κτλ. Και δεύτερη μεγαλύτερη προϋπόθεση είναι ότι η μικροχρηματοδότηση συνοδεύεται από μια υπηρεσία αξιολόγησης προφανώς, αλλά και συμβουλευτικής, καθ' όλη τη διάρκεια ορίμανσης και εκταμίευσης και υλοποίησης του όποιου επιχειρηματικού σχεδίου καλύπτει αυτή η χρηματοδότηση. Δηλαδή, δεν έχουμε μια χρηματοδότηση που απλά τη δίνει μια τράπεζα και είναι μέχρι 25.000 ευρώ και απλά δεν βάζει εμπράγματι ασφάλεια, αλλά είναι μια χρηματοδότηση που απευθύνεται, θα πω σε ποιες κατηγορίες στη συνέχεια, και η οποία συνοδεύεται από μια υπηρεσία όπου αυτός που χρηματοδοτείται κατευθύνεται κιόλας, του δίνεται συμβουλές, του δίνεται παρακολουθείται το σχέδιό του, βελτιώνεται, εντάσσεται στην οικονομική λογική, έχει όρους, διασφαλίζονται οι όροι βιωσιμότητας αυτού του σχεδίου, γιατί δεν πάμε να χρεώσουμε έναν άνθρωπο με 25.000 και απλά να τον κυνηγάμε μετά να τα γυρίσει πίσω. Έτσι. Άρα αυτό είναι το χαρακτηριστικό της μικροχρηματοδότησης. Δεν είναι μόνη της, δεν έχει εμπράγματι ασφάλειες, έχει συμβουλευτική. Αυτά είναι τα δύο που πρέπει να συγκρατήσουμε οπωσδήποτε. Τώρα, σήμερα τι γίνεται στην Ελλάδα? Θεωρητικά μπορεί και μια τράπεζα να δώσει μικροχρηματοδότηση. Στην πράξη,
καμία τράπεζα δεν έχει δώσει τέτοιο δάνειο με αυτές τις προϋποθέσεις που μόλις λέω. Κάποιες έχουν λειτουργήσει, κυρίως συνεταιριστικές τράπεζες στην επαρχία, με ένα ποσοστό μικρών δανείων, 40-50 δάνεια, αλλά με όλα όσα ακολουθεί η κλασικού τύπου τραπεζική χρηματοδότηση, παρόλο που τους παρέχονται εργαλεία στις τράπεζες κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκυοδοτικού τύπου βασικά, για να μειώσουν αυτή τις εμπράγματες ασφαλής κτλ. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν δουλεύει η μακροχρηματοδότηση στην Ελλάδα. Γι' αυτό και το πρώτο βήμα που αποφασίσαμε μετά από μελέτη που έχουμε κάνει στο Υπουργείο, κοιτάζοντας λίγο όλα τα καθεστώτα ανά την Ευρώπη, είναι ότι πρέπει να φέρουμε ένα νομοσχέδιο που θα επιτρέπει σε μη τραπεζικά ιδρύματα να χορηγούν αυτές τις μικροπιστώσεις. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί και το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης. Δηλαδή, τη μικροπίστωση δεν την παίρνει κανείς από το κλασικό τραπεζικό, από το συστημικό τραπεζικό σύστημα, αλλά την παίρνει από κάποια κυρίως μη κυβερνητική οργάνωση ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ίδρυμα ή κάποιο άλλο τύπου ίδρυμα ή και από ένα κλασικό ίδρυμα με κλασική οικονομική λογική που ψάχνει το κέρδος δηλαδή, αλλά που δεν είναι η δουλειά του η κύρια τραπεζική, ας το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν έπρεπε να θεσμοθετήσουμε, να φτιάξουμε ένα πλαίσιο για να μπορούν να υπάρξουν τέτοια ιδρύματα, να λειτουργήσουν και να δίνουν τις μικροχρηματοδοτήσεις για το σκοπό που τον οποίο θέλουμε. Άρα το νομοσχέδιο που φέρνουμε αυτή τη στιγμή στη Βουλή κάνει πρωτίστως αυτό. Επιτρέπει την χορήγηση μικροπιστώσεων από μη τραπεζικά ιδρύματα. Προφανώς ενσωματώνει όλες τις θεωρούμενες καλές πρακτικές από την Ευρώπη για το πλαίσιο, για την αδειοδότηση αυτών των ιδρυμάτων κτλ. Με σκοπό να έχουμε μια εξασφάλιση και μια διασφάλιση για το ποιος εποπτεύει, είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, με μια light διαδικασία, να υπάρχει διασφάλιση για να μην κινείται μαύρο χρήμα, να μην νομιμοποιείται χρήμα από παράνομες δραστηριότητες κτλ. Πρέπει να έχουμε όλες αυτές τις εξασφαλίσεις. Άρα, στην ουσία, καταλήγουμε σε ένα πλαίσιο όπου πολύ γρήγορα ένας οποιοσδήποτε οργανισμός από ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα όπως είναι η ΆΦΗ στη Γαλλία που χορηγεί εκατομμύρια μικροπιστώσεις αυτή τη στιγμή μέχρι το ΚΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη φορέας των επιμελητηρίων που θέλει να δώσει από ό,τι γνωρίζουμε μικροπιστώσεις ή ενδεχομένως μέχρι από ένα συνεταιριστικό σχήμα με δήμους, περιφέρειες, επιμελητηρία, οτιδήποτε άλλο, μπορεί να φτιάξουν μια εταιρεία, να έχουν ένα ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο, να καλύπτουν κάποιες προϋποθέσεις μικρές σε σχέση με το ρίσκο κτλ. Για να μπορούν να δώσουν χρηματοδοτήσεις. Σε ποιους απευθύνεται τώρα? Προφανώς η μικροχρηματοδότηση έχει την έννοια ότι προσπαθεί να καλύψει χρηματοδοτικό κενό που η αγορά δεν μπορεί να καλύψει. Άρα απευθύνεται σε όσους μειονεκτούν απέναντι στο τραπεζικό σύστημα, σε αυτούς που δεν έχουν περάσει την πόρτα του τραπεζικού συστήματος μέχρι σήμερα, σε αυτούς που και να την περάσουν δεν έχουν καμία πιθανότητα να πάρουν γιατί δεν έχουν καθόλου track record ή δεν είναι bankable όπως λένε οι τραπεζίτες, σε αυτούς που δεν έχουν ακίνητα για να δώσουν πράγματα σε εξασφαλίσεις κλπ. Άρα απευθύνεται σε μικρομεσαίους, επιχειρηματίες ήδη ή σε νέους ανθρώπους που θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες ή σε ελεύθερους επαγγελματίες. Και βάζουμε και ένα κομμάτι καταρχήν και να το συζητήσουμε αυτό και σε φοιτητές που ενδεχομένως θέλουν να επενδύσουν στις σπουδές τους. Άρα έχει όλο το κομμάτι της δραστηριοποίησης κάποιου στην οικονομική διεργασία που δεν μπορεί να βρει άλλη λύση για να ξεκινήσει το σχέδιό του και στους σπουδαστές που για κάποιο λόγο θα θέλανε ενδεχομένως να διασφαλίσουν κάποια ποσά για τις σπουδές τους. Το κύριο κομμάτι, όπως καταλαβαίνετε βέβαια, είναι το πρώτο. Έτσι. Το δεύτερο είναι και αυτό υποσυζήτηση, γιατί έχω ακούσει διάφορα, μπορούμε να το συζητήσουμε και εδώ. Και με ποιες προϋποθέσεις δίνεται η μικροχρηματοδότηση, τέλος. Πώς κάποιος δηλαδή θα αξιολογηθεί ότι έχει τη δυνατότητα να πάρει μικροχρηματοδότηση για το σχέδιό του? Καταρχήν πρέπει να έχει ένα σχέδιο, ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Κάτι πρέπει να θέλει να κάνει. Δεν μπαίνεις μικροχρηματοδότηση επειδή λες έχω ανάγκη, θέλω 25.000 ευρώ, ελάτε να μου δώσετε. Άρα θα πει την ιδέα του, αν θέλει να ανοίξει ένα μαγαζί απλό, ένα εμπορικό κατάστημα, οτιδήποτε είναι αυτό, μια μικρομεσαία επιχείρηση ή έχει προβλήματα ρευστότητα στην υφιστάμενη επιχείρησή του ή οτιδήποτε, θα περάσει από μια αξιολόγηση από το ίδρυμα που θα έχει πάρει την άδεια για τούτο, η οποία θα είναι λιγότερο τραπεζική, προφανώς θα υπάρχουν και κάποια κριτήρια
του αν αυτό το σχέδιο παρουσιάζει είναι βιώσιμο, αλλά περισσότερο θα είναι μια συνέντευξη της προσωπικότητας και της φερεγγιότητάς του ότι μπορεί να βγάλει σε πέρας αυτό που λέει. Ουσιαστικά μια αξιολόγηση προσωπικού τύπου δηλαδή, και αυτό είναι το ποιοτικό, η ποιοτική διαφορά σε σχέση με τις τράπεζες. Γιατί το σχέδιό του μπορεί στην αρχή να είναι πολύ άτσαλα, επεξεργασμένο, να μην είναι πολύ όριμο κτλ. Αλλά η συμβουλευτική έρχεται ακριβώς να το διορθώσει. Άρα θα περάσει από την αξιολόγηση και θα είναι υποχρεωτικό ότι θα πάρει και τη συμβουλευτική. Αλλιώς δεν μπορεί να πάρει δάνειο. Θα πρέπει να υποχρεωθεί δηλαδή να έχει από δίπλα του έναν άνθρωπο που θα μπορεί να τον κατευθύνει και να του δίνει κάποιες γνώσεις σε μερικά βασικά ζητήματα. Τώρα, αυτή η ανάγκη προφανώς από έναν άνθρωπο που δεν έχει κάνει ποτέ του επιχειρηματική δραστηριότητα, που είναι πάρα πολύ, θα είναι πάρα πολύ έντονη, σε σχέση με έναν άλλο που έχει δουλέψει ήδη χρόνια και απλά θέλει να δημιουργήσει λίγο μεγαλύτερη ρευστότητα στην επιχείρησή του. Προφανώς θα έχει τέτοιες διαφοροποιήσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αφήσουμε τους ανθρώπους έτσι δίνοντας τα λεφτά, γιατί είναι σαν να δίνουμε, σαν να ρισκάρουμε πολύ το ίδιο τους το σχέδιο και την επιβίωσή τους. Άρα, με αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν, σε κοινωνικές ομάδες, ας τις πούμε ευπαθείς ή ταλαιπωρημένες από την κρίση, για να μην το να πω γενικά ευπαθείς, θα απευθύνεται η μικροχρηματοδότηση. Το πρώτο στάδιο λοιπόν είναι να φτιάξουμε το νομοσχέδιο για να μπορούμε να διοδοτηθούν αυτά τα ιδρύματα. Το δεύτερο στάδιο είναι να φτιάξουμε χρηματοδοτικά εργαλεία όπως αυτά που ήδη έχουμε κάνει αλλού, Ταμείο Επιχειρηματικότητας κτλ., ώστε να δημιουργήσουμε καλύτερους όρους στην αποπληρωμή του δανείου, να ρίξουμε το επιτόκιο, να αυξήσουμε τη διάρκεια του, να εγγυηθούμε ενδεχομένως ένα μέρος των απολειών που θα έχουν τα μικροχρηματοδοτικά ιδρύματα για να μπορούν να ανοίξουν τη χρηματοδότησή τους κτλ. Με τον τρόπο δηλαδή που λειτουργούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Άρα, πρώτο βήμα ο νόμος για να μας επιτρέψει να έχουμε νέο πλαίσιο, όπως ακριβώς υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Δεύτερο τμήμα που το έχουμε ήδη προβλέψει και στους προϋπολογισμούς κτλ., η ενεργοποίηση εργαλείων για να κάνει ελκυστικότερους τους όρους από αυτούς που θα τους έκανε. Από αυτούς τους όρους που θα είχε κανείς αν έβγαινε μόνο στην αγορά, ακόμα και των μη τραπεζικών ιδρυμάτων. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές ο σχεδιασμός. Να πω εδώ δύο στοιχεία, ότι σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης οι μικροχρηματοδοτήσεις λειτουργούν πάρα πολύ, έχουν πάρει μεγάλο μερίδιο της αγοράς, όχι τόσο σε χρήμα, σε ποσότητα χρήματος, να το πω έτσι απλά, όσο στο ότι αφορούν χιλιάδες, εκατομμύρια ελεύθερους επαγγελματίες ή νέους που θέλουν να φτιάξουν τη δουλειά τους. Ουσιαστικά είναι γενικά παραδεκτό ότι είναι ένας δείκτης, ένα εργαλείο που κάνει ανάσχεση της ανεργίας ή αντίστοιχα επαγγελματικού προσανατολισμού, θα το έλεγα με την ευρεία έννοια, που δίνει διέξοδο δηλαδή στην αγορά εργασίας σε πολλούς ανθρώπους και ειδικά σε πολλούς νέους και δραστήριους ανθρώπους που δεν είχαν την τύχη να κληρονομήσουν ή να έχουν μια έτοιμη επιχείρηση, και άρα θεωρείται ένα εργαλείο κοινωνικής πολιτικής. Και με αυτόν τον τρόπο το στοχεύουμε και εμείς και θα προσπαθήσουμε να το υλοποιήσουμε. Τα αποτελέσματα επίσης δείχνουν με τον τρόπο αυτό που λειτουργεί η μικροχρηματοδότηση και πολύ μικρό ποσοστό αποτυχιών. Έχουν πάρα πολύ μικρό ποσοστό τα ιδρύματα αυτά αθέτησης δανείων. Είναι το ποσοστό κάτω από 3-4% πανευρωπαϊκά. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια προσοχή στον τρόπο που γίνεται η διαλογή, αλλά υπάρχει και μια εξασφάλιση μέσω της συμβουλευτικής ότι αυτό δεν αφήνεται στην τύχη του.